κάνουμε μία μεγάλη εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί η ευρωπαϊκή μας πορεία. Ο κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Και πρέπει να πούμε ότι η υποψηφιότητα του Αλέξη του Τσίπρα έχει συνεγείρει κοινωνίες και πολιτικές δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη. Με πρώτη και κύρια την Ιταλία, και θα υπάρχουν και από εκεί εκπροσωπήσεις για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, βλέποντας το ΣΥΡΙΖΑ σαν μια δύναμη η οποία έρχεται να ανατρέξει πράγματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ναι, εδώ βέβαια αρκετοί σας καταλογίζουν, κύριε Βίτο, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσετε κάποια βασικά ζητήματα, όπως και παράδειγμα η φορολόγηση, αν περιμένουμε υπερφορολόγηση, αν θεωρείτε ότι είναι και άποψη του κόμματος αυτό το οποίο δήλωσε ο κύριος Σταθάκης, που πολλοί το ταύτισαν με τη δήλωση που είχε κάνει ο νυν Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Τουρνάρας. Ωραία. Κάθε πράγμα στον καιρό του, ένα-ένα. Εμείς λοιπόν ξεκινάμε μια πολιτική προσπάθεια σε μια πορεία ανατροπής με μια ενιαία λογική, ότι το Μάιο θα στηθούν τρεις κάλπες, αλλά η επιλογή θα πρέπει να είναι ανατροπή να νικήσουμε. Δηλαδή να φανεί μέσα από αυτές τις τρεις κάλπες και η αναντιστοιχεία κυβερνητικής πλειοψηφίας, κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας με τη λαϊκή θέληση, αλλά και το γεγονός ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν μοχλοί μιας νέας πορείας ανάσχεσης της ανθρωπιστικής κρίσης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και συμμετοχικών διαδικασιών δημοκρατίας. Αυτή είναι και θα μιλήσει και η Ρένα Ιδούρου και ο Γαβρίλος Ακελαρίδης ως υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας. Θα τα δούμε όλα αυτά και ο Δρίτσας σήμερα, κύριε Βίτσα, να περάσουμε τώρα, λίγο στο διατάφτα. Πάμε στο δεύτερο που με ρωτήσατε, σε άλλα δύο που με ρωτήσατε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν 20 χρόνια μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, 20 χρόνια στην πρωτοπορία των Γιατρών Χωρίς Σύνορα και ο οποίος έσπασε το εμπάργκο στο Κόσοβο, που έχει κάνει μια πορεία κοινωνικής προσφοράς, μπορεί να είναι πληγή. Είναι διαφορετικό πράγμα ότι οριμάζει ένας μεγάλος κομματικός μηχανισμός όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στις νέες συνθήκες και συγχρόνως συσπηρώνει και διευρύνεται. Η αριστερή πλατφόρμα, κύριε Βίτσα, οριμάζει όμως με αυτή μέσα τη φιλοσοφία που μας παρουσιάζεται. Όλοι μας πρέπει να οριμάσουμε και ξέρετε, θέλω να σας πω το εξής. Μέσα από αυτές τις διαδικασίες στο σύνολο της Ελλάδας και εγώ οριμάσα. Και εγώ έμαθα. Και εγώ έμαθα. Και εγώ έμαθα. Δεν το λέτε αυτό. Χθες είχαμε. Κατά πλειοψηφία. Χθες είχαμε λοιπόν την Νομαρχιακή Επιτροπή της Αργολίδας, για παράδειγμα, που με θετικό πρόσημο πήρε απόφαση. Πέρα από το γεγονός ότι δεν προβλέπονται το καταστατικό μας αυτά, αλλά είναι η σημασία, μαθαίνουμε μέσα από αυτά. Αλλά έχει σημασία, φαντάζομαι, να ακούτε τις φωνές του κόσμου, ειδικά τις περιφέρειες που τους αφορά. Ακούμε και παίρνουμε βεβαίως και σε αυτά και πολιτικά. Βγάζουμε πολιτικά συμπεράσματα από τη μία μεριά και βαθαίνουμε και τη δημοκρατία. Το δεύτερο. Άρα συνεχίζετε την πλήρη στήριξη. Ο Γιώργος, βεβαίως. Ο Γιώργος Σταθάκης είπε με το δικό του τρόπο, μερικές φορές είναι, θα έλεγα εγώ, καθηγητικός, αυτό που έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Και δηλαδή, τι θα μπορούσα να πω εγώ, το είπα και αλλού. Υπάρχει δυνατότητα αύξηση των φορολογικών εσόδων χωρίς αύξηση των φόρων? Η απάντηση είναι ναι. Η δική μου απάντηση είναι ναι. Πώς? Χτυπώντας τη διαπλοκή, τη φοροδιαφυγή. Την εισφοροδιαφυγή. Υπάρχει δυνατότητα αύξηση των φορολογικών εσόδων με μείωση των φόρων? Η δική μου απάντηση είναι, ναι. Είναι κάτι στο οποίο συμφωνούμε, αυτό, αλλά λοιπόν, είναι κάτι ως Έλληνες πολίτες, το οποίο το ακούμε συνεχώς, κύριε Βίτσα. Αυτό, ναι. Εσείς τι διαφορετικό ΣΥΡΙΖΑ, θα κάνετε και θα το καταφέρετε? ΣΥΡΙΖΑ, εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι για να μπει το δικό μας πρόγραμμα σε εφαρμογή, θα χρειαστεί πρώτον να ακυρωθεί η πολιτική της μονοπλευρης λιτότητας ενάντια στην κοινωνία. Αυτή που έχει ονομαστεί μνημονιακή πολιτική. Δεύτερο, να οδηγηθούμε σε δύο πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ λογικά. Το πρώτο, ότι όταν έχεις 1,5 εκατομμύριο ανέργους, δεν μπορεί να κάνεις ευχές, πρέπει να τους προστατεύσεις. Και δεύτερο, πρέπει να ανασυγκροτήσει τη χώρα ώστε να αρχίσει αυτό το κομμάτι των ανθρώπων, όχι απλώς να έχουν προστασία, αλλά να αρχίσουν να έχουν και δουλειά. Μάλιστα. Να αξιοποιήσει δηλαδή τα συγκριτικά πλεονεκτήματά σου, να αυξήσει την εσωτερική ζήτηση, να φτιάξει ένα νέο φορολογικό νόμο, ο οποίος θα έχει διαβαθμίσεις και όλα αυτά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κύριε Βίτσα, στο πλάνο του ΣΥΡΙΖΑ, στο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή που έχετε, προβλέπετε υπερφορολόγηση κάποιων τουλάχιστον τάξεων? Δεν προβλέπετε, όχι απλώς δεν προβλέπετε αύξηση των φόρων, προβλέπετε μείωση των φόρων. Υπάρχει το ζήτημα της αύξησης της φορολόγησης των μεγάλων κερδών. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαμίκο. Και όχι των μεγάλων επιχειρήσεων. Έχουμε ένα λεπτό, μία κουβέντα και από τους δύο. Ναι. Δύο επίσης.